Θωμάς Παλιούρας, ο ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε επί 10 συνεχή χρόνια σε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές θεατρικές παραστάσεις, πλέον εργάζεται εποχιακά ως ο αρχιμάγειρας του Άγιου Βασίλη στον Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Σαν αρχιμάγειρας τι ακριβώς κάνετε εδώ? Εδώ πέρα βουτάμε τα μπισκοτάκια στον κόσμο, γλυκένουμε τον κόσμο, χαιρόμαστε που βλέπουμε χαμόγελα, χαρούμενα, όχι μόνο από τα παιδιά, αλλά και από τους μεγάλους, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι καιροί είναι δύσκολοι, ίσως και γι' αυτό αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό εδώ τώρα και όχι να δουλέψετε στο θέατρο. Και γι' αυτό ήταν ένας λόγος, επειδή υπάρχει δυσκολία και στο θέατρο φέτος, αλλά ιδιαίτερα επειδή ήθελα να είμαι κοντά στα παιδιά, αγαπώ τα παιδιά. Πλέον το θέατρο υπάρχει μόνο σαν ανάμνηση για το Θωμά Παλιούρα. Έτσι έχει άπλετο χρόνο να βλέπει τηλεόραση. Βλέπω αρκετές εκπομπές. Μας έχουν κατακλείσει βέβαια τα τουρκικά. Αλλά ελπίζω να καλυτερέψουν τα πράγματα. Οι Έλληνες να δουλεύουν στον τόπο τους, οι ηθοποιοί. Οι Τούρκοι να δουλεύουν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και γενικά να υπάρχει δουλειά όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλο τον κόσμο. Σε πιθανή πρόταση? Πιθανή πρόταση. Να δουλέψετε στην Τουρκία. Θα το σκεφτόμουν. Αφού εδώ δεν υπάρχει δουλειά, θα το σκεφτόμουν. Βλέπω και τον Dancing with the Stars, γιατί συμμετέχουν εκεί φίλοι μου αγαπημένοι, που η Ζέτα, ο Αργύρης και άλλα παιδιά, η Ντορέτα. Για τις κριτικές που έχουν ακουστεί, για τους φίλους σας όπως είπατε. Ξέρουμε πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Πρόσδεκτα είναι, αρκεί να είναι καλοπροαίρετοι και όχι κακοπροαίρετες οι κριτικές. Είναι εποχή για γκρίνια, δουλίτσα να υπάρχει.